Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Δημοσθένης Καβριλίδης και σήμερα επιλύουμε την άσκηση εξεταστικής Ιουνίου 2022 για το μάθημα Παράλληλα και Κατανεμμένα Συστήματα. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών από τον κύριο Μιναδά Σιγέννη. Πάμε να δούμε την εκπόνηση. Έστω ένα πολυπύρινο επεξεργαστικό σύστημα δύο επεξεργαστών χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο MESI με κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης να έχει μέγεθος όσο 2 διευθύνσεις της RAM, offset ίσον 1 bit, αν η σειριοποιημένη ακολουθία προσβάσεων των δύο επεξεργαστών είναι παρακάτω να συμπληρώσετε το σχετικό πίνακα. Παρακάτω βρίσκονται οι εντολές, τις οποίες έχουμε αντιγράψει ήδη στον πίνακα, και δεξιά βλέπουμε το πρωτόκολλο. Αρχικά να κάνουμε κάποια διευκρίνηση. Γενικότερα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, η RAM έχει offset 1 bit. Δηλαδή, λαμβάνει δύο διευθύνσεις σε κάθε αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχει μέγεθος 1 bit, δηλαδή η 0 ή 1, θα παίρνει μία διεύθυνση σε κάθε 1 bit. Αυτό σημαίνει ότι όποια αλλαγή γίνεται σε κάποια από τις κρυφές μνήμες στην οποιαδήποτε σειρά, θα πιάνει δύο θέσεις μνήμης. Για παράδειγμα, αν έχουμε ας πούμε την θέση 0,0,0 και την θέση 0,0,1 και γίνει κάποια αλλαγή κατάστασης, για παράδειγμα από invalid σε shared, τότε αυτή η αλλαγή θα ισχύει και για τις δύο θέσεις μνήμης στον ίδιο επεξεργαστή. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις 0,0,2,0,0,3 και γενικότερα, αν το πάρουμε αυτό σαν κάποιο μοτίβο, θα δούμε ότι αυτό θα ισχύει για νη mod 2 και νη mod 2-1. Πρώτο ξεκινήσουμε να κάνουμε μια διευκρίνηση. Βλέπετε ότι από την κατάσταση I στο πρωτόκολλο MESI, για να μπορέσουμε να μεταβούμε στην κατάσταση E στην κατάσταση S, υπάρχει κοινή εντολή PR Read, που σημαίνει Processor Read, η ανάγνωση. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο και γι' αυτό υπάρχει αυτό εδώ η διευκρίνηση, δηλαδή αυτός ο τόνος πάνω στο S που σημαίνει όχι S, θέλει να πει ότι δεν είναι shared κάπου στη μνήμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν ας πούμε έχουμε εδώ την κύρια μνήμη, εδώ τη μνήμη ενός επεξεργαστή, προφανώς την CAS, και εδώ την CAS ενός άλλου επεξεργαστή, εάν εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο αντίγραφο της πληροφορίας που αυτός ο επεξεργαστής ζητάει, τότε δεν θα είναι shared και επομένως το έχουμε πει read στην κατάσταση exclusive. Από την άλλη, αν υπάρχει ένα αντίγραφο εδώ, τότε θα το αναγνώσει από την άλλη CPU και θα είμαστε στην κατάσταση shared, επομένως το ίδιο θα γίνει και εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την κανονική επίλυση της άσκησης, έχοντας τελειώσει με τις διευκρινήσεις, και βλέπουμε ότι έχουμε την CPU 1 read 0,0,1. Τώρα, αυτό σημαίνει, όπως είπαμε και πριν, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αντίγραφο σε κάποια άλλη CAS. Και γενικότερα, επειδή είμαστε στην αρχή της άσκησης και δεν έχει γίνει καμία μεταφορά, οι καταστάσεις των δύο CPU στην αρχή θα είναι invalid. Επομένως, CPU 1 και CPU 2 είναι invalid. Γενικότερα, ξεκινάμε παίρνοντας τις παλιές καταστάσεις της κάθε μνήμης. Παρεμπιπτόντως, για να μπορέσουμε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, όπως είπαμε, η 01 και η 00 είναι διευθύνσεις που είναι ξεχωριστά μεταξύ τους και η 02 με τη 03 είναι διευθύνσεις που είναι επίσης ξεχωριστές μεταξύ τους. Επομένως, για να μπορέσουμε να τα ξεχωρίσουμε στη συγκεκριμένη άσκηση, θα κάνουμε με κόκκινο χρώμα τις μνήμες οι οποίες είναι μεταξύ τους, δηλαδή εδώ πέρα το 01 είναι με το 00, οπότε έχει κόκκινο χρώμα, το 02 είναι με το 03. Το 01 είναι πάλι ακριβώς το ίδιο, οπότε είναι πάλι κόκκινο, το ίδιο για το 01. Το 03 δεν έχει κάτι, το 02 επίσης, το 02 επίσης, το 01 είναι ακριβώς το ίδιο και το 03 είναι ξεχωριστά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα δεύτερο χρώμα το οποίο ξεχωρίζει τα υπόλοιπα, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι κουκίδες είναι αρκετές για να ξεχωρίσουμε με το τι ασχολούμαστε. Επομένως λοιπόν, στην πρώτη κατάσταση έχουμε μία ανάγνωση. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντίγραφο, επομένως μπορούμε να καταλάβουμε από το διάγραμμα MESI ότι από την κατάσταση I θα πάμε στην κατάσταση exclusive. Γι' αυτό λοιπόν αλλάζουμε την κατάσταση της CPU 1, καθώς την CPU 1 κοιτάμε, από invalid σε exclusive. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας πάλι από το διάγραμμα, υπάρχει μια αποστολή στον διάβλο από Y σε Y, επομένως bus RD, όχι S. Η κατάσταση που στάλθηκε στο διάβλο είναι αυτή η οποία θα καθορίσει και την αλλαγή της CPU 2 σε CPU 2. Όπως βλέπουμε και από το διάγραμμα, αλλά είναι και αυτονόητο, από μια κατάσταση invalid, ό,τι και να σταλθεί στον διάβλο, δεν μπορεί να σταλθεί κάτι άλλο. Επομένως, η κατάσταση θα παραμείνει invalid. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εντολή. CPU 1 read 0,0,2. Όπως είπαμε, η 0,2 είναι ξεχωριστή μνήμη, επομένως ασχολούμαστε με κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει κανένα αντίγραφο, επομένως πηγαίνουμε από την κατάσταση invalid
ξανά στην κατάσταση exclusive και γενικά η κατάσταση είναι όμοια με πριν. Προχωράμε με τρίτη εντολή, CPU 2, write 001. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη φορά γράφουμε στη μνήμη 01 τη CPU 2. Όπως μπορείτε να δείτε τις κουκίδες, θα έχουμε τις προηγούμενες καταστάσεις που ίσχυαν για την πρώτη εντολή. Γι' αυτό το λόγο κοιτάμε τις καινούργιες καταστάσεις και έχουμε στην πρώτη κατάσταση exclusive και στην CPU 2 παλιά κατάσταση invalid. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνουμε write, μπορούμε να δούμε κατευθείαν από το διάγραμμα μέση ότι από την κατάσταση invalid πηγαίνουμε στην κατάσταση modified. Επομένως στο exclusive μπορούμε να δούμε λοιπόν ότι στην κατάσταση i γίνεται ένα read. Επομένως, από την κατάσταση i θα μεταβούμε στην κατάσταση modified. Όταν γίνεται αυτό, στον διάβολο στέλνεται η εντολή passRDX. Και επαναλαμβάνουμε από προηγουμένως ότι όταν στέλνεται η passRDX, το τι γίνεται στον διάβολο καθορίζει και την αλλαγή της κατάστασης της άλλης CPU. Επομένως, εδώ από exclusive μπορούμε να δούμε στο διάγραμμα ότι όταν λαμβάνει passRDX, επιστρέφει πίσω στην κατάσταση invalid. Συνεχίζουμε με την τέταρτη εντολή CPU1Read001. Παίρνουμε ξανά τις καταστάσεις από επάνω, καθώς έχουμε τις κουκίδες που δείχνουν ότι η μνήμη είναι εκείνη για αυτά τα δύο. Παίρνουμε την κατάσταση exclusive και την κατάσταση modified σαν αρχικές καταστάσεις. Κοιτάμε λοιπόν τι γίνεται στη CPU1 αφού σε αυτήν γράφουμε και βλέποντας από το διάγραμμα, αυτή τη στιγμή που υπάρχει modified κατάσταση και αυτή τη στιγμή που κάνουμε ανάγνωση, υπάρχει ένα αντίγραφο σε κάποια άλλη CPU. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι θα σταλθεί στον διάβολο busRDS, χωρίς όμως αυτή τη φορά να είναι ανερεμένο. Επομένως η κατάσταση από i εδώ πέρα αλλάζει σε share και ακριβώς το ίδιο θα κάνει και για την άλλη CPU, επομένως θα μείνει share. Στον διάβολο αυτό το οποίο στέλνεται είναι η busRDS. Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη εντολή. Παρατηρούμε ότι η κουκίδα δεν είναι ίδια με πάνω, επομένως πλέον μιλάμε για διαφορετική θέση μνήμης και διαφορετική κατάσταση των επεξεργαστών. Η προηγούμενη κατάσταση στην οποία βασιζόμαστε είναι η εντολή 02, επομένως παίρνουμε την κατάσταση exclusive και την κατάσταση invalid. Τώρα, γίνεται read στην CPU1, η οποία είναι exclusive, και αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι αφού ήδη είναι exclusive η κατάσταση, τότε η πληροφορία η οποία διαβάζει έχει τελευταία αλλαχτεί μέσα στην cache, επομένως δεν θα αλλάξει κάτι καινούργιο και θα μείνει exclusive. Αφού δεν έχει γίνει κάποια σημαντική αλλαγή και η άλλη CPU θα μείνει ολόιδια, επομένως και αυτή invalid και στον διάβολο δεν στέλνεται τίποτα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εντολή, CPU2Write002. Τι γίνεται εδώ? Παίρνουμε τις καταστάσεις ακριβώς από επάνω, καθώς είναι το 02 με το 03 το οποίο συνδέεται και έχουμε exclusive και invalid. Για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά όμως γίνεται write στη CPU2. Όταν γίνεται write στο i σύμφωνα με το MOSI, έχουμε μια αλλαγή σε κατάσταση modified και στέλνεται στον διάβολο η passRDX. Σύμφωνα με την passRDX, όταν αυτό συμβαίνει στην κατάσταση exclusive, έχουμε αλλαγή από exclusive σε invalid και επομένως αυτή θα είναι η κατάσταση της CPU1. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και με την CPU2. Γράφουμε 002, οι καταστάσεις είναι οι ίδιες με ακριβώς επάνω, επομένως έχουμε invalid και modified. Από την στιγμή που γίνεται write στη CPU2, κοιτάμε τι συμβαίνει όταν σε μια modified κατάσταση γίνεται write. Σύμφωνα με το διάγραμμα εδώ πάνω, όταν γίνεται ένα write σε μια κατάσταση modified, δεν στέλνεται κάποιο σήμα στο διάβολο και παραμένει modified. Επομένως το αφήνουμε σε modified και αυτή τη στιγμή γίνει κάποια άλλη αλλαγή, η κατάσταση της CPU1 μένει invalid και δεν στέλνεται κανένα σήμα στο διάβολο. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εντολή, CPU2Write001. Αυτή τη φορά κοιτάμε πάλι την προηγούμενη εντολή που έχει την κόκκινη κουκίδα, επομένως οι καταστάσεις από πριν θα είναι shared και shared. Γίνεται λοιπόν εγγραφή στην CPU2. Αφού γίνεται εγγραφή στην CPU2, μπορούμε να δούμε ότι όταν είμαστε στην κατάσταση shared, μέσα του διαγράμματος μέση, το write αυτό μας στέλνει πάνω στην κατάσταση modified και στέλνεται στο διάβολο busRTX. Επομένως, από shared αλλάζουμε σε modified και λαμβάνουμε busRTX και σύμφωνα με το busRTX μια κατάσταση shared αλλάζει σε invalid. Τελευταία εντολή είναι η CPU1Read003. Η 003 παίρνει τις προηγούμενες καταστάσεις από την προηγούμενη εντολή, επομένως ξεκινάει με invalid και ξεκινάει με modified. Συνεπώς, η αλλαγή εδώ πέρα θα είναι
στην CPU 1 read. Από τη στιγμή που υπάρχει κατάσταση modified, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα αντίγραφο σε την άλλη CPU, επομένως θα λάβει αυτή την πληροφορία από την άλλη CPU και θα έχουμε αλλαγή σε κατάσταση S. Και από τη στιγμή που θα έχουμε εδώ αλλαγή σε κατάσταση S, από invalid SSR δηλαδή, θα σταλθεί στο διάβολο busRD S και επομένως και η κατάσταση της CPU 2 θα αλλάξει σε S. Αυτή ήταν η επίλυση της άσκησης του θέματος Ιουνίου 2022 πάνω στο πρωτόκολλο Μέση. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την καταγραφή αυτής της άσκησης. Ελπίζω να σας βοήθησε και καλή τύχη στις εξετάσεις.